Инновационный транспорт, который движется на Инновационный транспорт, который движется на Земле по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду SkyWay до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на Земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель SkyWay позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве SkyWay используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект SkyWay более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор SkyWay представили на 19 международных выставках, от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ, от CNN до TV Tokyo. Новые разработки SkyWay каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр SkyWay «Шарджа». Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых SkyWay — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Καλό βράδυ. Θέλω και να σας υπενθυμίζω ότι αυτό το βίντεο που έχετε δει, η παρουσίαση, έχει ελληνικούς υπότιτλους, αρκεί να το πατήσετε στις ρυθμίσεις, πρώτα στις υπότιτλους, μετά στις ρυθμίσεις και επιλέγετε η ελληνική γλώσσα. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά βίντεο με ελληνική γλώσσα, αλλά έχουμε πάρα πολλά με αγγλική. Και τώρα να ξεκινήσουμε το webinar με το θέμα απλά βήματα που οδηγούν στη επιτυχία. Με λένε Όλγα Παγκαντάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος Skyward Community και έχω επίπεδο expert στην εταιρεία μας. Εδώ στη φωτογραφία με βλέπετε αριστερά με Ανατόλη Γιουνίτσκι, δημιουργό της εταιρείας, δημιουργό της τεχνολογίας. Και στη δεξιά φωτογραφία που είμαι στη γραμμή υπεργρήγορο Unibus. Εδώ είμαστε με συνεργάτες στο Τεχνοπάρκο που κάναμε βόλτα. Και άλλες φωτογραφίες δεν βάζω εδώ. Εντάξει, έχουμε και που είμαστε, κάνουμε βόλτα με το Unibus. Εντάξει, από τι ξεκινάμε εμείς το business. Όταν αναπτύσσουμε ένα δίκτυο, δηλαδή δίκτυο στο δικτυακό marketing, είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτός ο στόχος. Πρέπει να βλέπουμε το στόχο μας μπροστά και να καταλαβαίνουμε τι θέλω να πετύχω. Αν θέλω να αποκτήσω μια μακροπρόθεσμη σταθερή επιχείρηση, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στην εφεύρεση συνεργατών. Αυτό είναι το βασικότερα πράγματα, ψάχνουμε συνεργάτες και περισσότερα δίνουμε σημασία σε συνεργάτες που θέλουν
να επιτύχουν και αυτοί κάποιο στόχο, που έχουν στόχο. Όταν εγγράφω νέους συνεργάτες στο δίκτυό μου, πρέπει να τους εξηγώ τι θα τους διδάξω. Εμείς γινόμαστε σπόνσοροι και πρέπει να έχουμε, να ξέρουμε, να δουλεύουμε με 7 στόχους το σπόνσορα. Ο πρώτος είναι προσδιορισμός στόχου, κοιτάμε από αριστερά προς δεξιά, έτσι, τις εικόνες. Το δεύτερο, πρέπει να ξέρουμε και να μάθουμε και το συνεργάτη μας να κάνουμε λίστα επαφών. Το τρίτο, προγραμματισμός χρόνου. Το τέταρτο, πρόσκληση σε συνάντηση. Πέμπτο, παρουσίαση. Έκτο, συνοδεία. Και 7, αντιμετωπίση αντιρρήσεως. Τώρα να δούμε εμείς τα πιο λεπτομέρεια. Το πρώτο ότι πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε στόχο, δηλαδή φέστη στόχο με έξυπνο σύστημα SMART. Η λέξη SMART σημαίνει έξυπνος. Δηλαδή πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε για να κάνουμε ένα έξυπνο στόχο. Αυτό στόχο που να μας οδηγήσει και να μας προχωρήσει στην εργασία μας, δηλαδή να προχωρήσει, με ποιο θα θέλουμε να προχωρήσουμε. Και κάθε γράμμα σε αυτή τη λέξη SMART έχει σημασία. Το γράμμα S σημαίνει συγκεκριμένος. Ο στόχος μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος και εγώ συνιστώ σε συνεργάτες μου να φτιάξουν μία εικόνα στην αρχή στο μυαλό μου, που τα μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ κάτι αυτό που θέλετε. Περίπου στο παράδειγμα το παίρνω ένα σπίτι. Ναι, να βρείτε σπίτι που να σας αρέσει στο ίντερνετ, να εκτυπώσετε και να έχετε μπροστά σας αυτή την εικόνα για να βλέπετε το στόχο σας. Δηλαδή έτσι πιο εύκολα να προχωρήσετε. Το γράμμα M σημαίνει μητρήσιμος. Δηλαδή, με μετρήσιμος παράμετρος. Θα το βάλετε τιμή σε αυτό το σπίτι. Το ξέρετε την αξία του. Να κοιτάξετε στο ίντερνετ πόσο πουλούνταν τα σπίτια ή αν θέλετε αυτοκίνητο ή κάτι άλλο. Ή, τι να σας πω, να γράψετε και το ποσό, πόσο θα στοιχίσει. Το γράμμα A σημαίνει σχετικός εφικτός. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι ρεαλιστικός ή εφικτός για εσάς, για να μπορείτε να επιτύχετε. Το γράμμα R σημαίνει να είναι πραγματικός, απαραίτητος και να ταιριάζει με την αποστολή σας. Το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα, δηλαδή πρέπει να περιορίσουμε χρονικά, σε ποιο πόσο χρόνο θέλετε, σε ποιο περίοδο θέλετε να επιτύχετε αυτό το στόχο. Όταν φτιάξαμε την εικόνα μας και κανονίσαμε το στόχο, μετά πρέπει να τώρα μια στιγμή να το φτιάξω λίγο την οφόνη μου, γιατί δεν βλέπω καλά. Έτσι. Πρέπει να καθαρίσετε βράχιο πρόφυσμος και μάκρα πρόφυσμος στόχος. Γι' αυτό πρέπει στην αρχή να κοιτάξετε στο παρελθόν τι είχατε κάνει, τι έχετε φτάσει σε τελευταία 5 χρόνια, τι έχετε καταφέρει στα τελευταία 5 χρόνια και να βάλετε στόχο ώστε να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτά που έχετε κάνει στα τελευταία 5 χρόνια. Yeah. Ναι, και περίπου το κάνετε στόχο να έχω σπίτι σε 5 χρόνια. Ναι. Αυτά υπολογίστε σε τιμή πόσο είχε αυτά που είχαμε πει. Και μετά σκέφτεστε τι πρέπει, πού πρέπει να φτάσω εγώ σε ένα χρόνο. Τι πρέπει να έχω κάνει σε 6 μήνες, δηλαδή τι ποσό πρέπει να βγάλω. Τι ομάδα πρέπει να κάνω. Έχουμε εμείς plan marketing μέσα στο back office μας και πολύ εύκολα αυτά μετριούνταν. Μην νομίζετε ότι χάνετε απλά χρόνο όταν κάνετε, σχεδιάζετε αυτό. Δεν είναι
Καθόλου δεν είναι χάσιμο χρόνο όταν εμείς δημιουργούμε κάτι στις σκέψεις μας, μια εικόνα και μάλιστα πρέπει μία σε τόσο να δουλέψουμε με αυτή την εικόνα που έχετε κάνει. Το μυαλό μας δίνει εντολή να προχωράμε. Αν δεν έχουμε στόχο, απλά πολύ γρήγορα να το σταματήσουμε, να κουραστούμε και να σκεφτόμαστε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε στόχους και με βήματα μετά και δηλαδή σε 6 μήνες και σε ένα μήνα συνιστώ σε όλους να φτάσουν τουλάχιστον το λιγότερο στο επίπεδο leader και είναι πολύ καλά αν να φτάσει κάποιος παραπάνω, τουλάχιστον στο επίπεδο leader στο πρώτο μήνα. Ενημερώστε την οικογένειά τους, οικογένεια και τους φίλους σας για τους στόχους σας. Γιατί το κάνουμε αυτό και πάλι για να έχουμε κίνητρο για να προχωρήσουμε προς το στόχο. Γιατί εσείς απλά αν θα πείτε στην οικογένεια ότι σε 5 χρόνια θα έχουμε καινούριο σπίτι ή στους φίλους σας μετά να ντρέπεστε αν δεν θα το κάνετε αυτό. Αυτό θα είναι ένας κίνητρος. Γιατί κοιτάξτε, η εργασία μας έχει διαφορά με κανονική εργασία, ότι στη κανονική εργασία όταν πάτε στη δουλειά, ξέρετε ότι πρέπει στις 7 η ώρα περίπου να σηκωθείτε, στις 8 η ώρα ή 9 να είστε στη δουλειά, τάδε ώρα εσείς να τελειώνετε και η άρρωστη είστε ή κάτι άλλο, δεν υπάρχει δικαιολογία, εσείς πρέπει να είστε στη δουλειά. Δηλαδή και το κάνετε αυτό γιατί πρέπει να είναι, γιατί σας υποχρεώνει την εργασία σας. Όταν στο δικτυακό μάρκετινγκ δεν έχουμε απάνω μας κάποιος που μας κυνηγάει, δεν έχουμε αφεντικά, είμαστε αφεντικός στον εαυτό μας, γι' αυτό πρέπει να έχουμε κάποια κίνητρα συνέχεια, κάποιους στόχους που να μας οδηγήσουν και να μας βοηθήσουν να προχωράμε. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους σας. Καταρχήν να σας πω τι διαφορά έχει όνειρο με το στόχο. Το όνειρο αυτό όταν κάθομαι εγώ στο καναπέ και σκέφτομαι ότι θέλω καινούριο σπίτι. Ναι, πάλι με το σπίτι κάνουμε παράδειγμα, εσείς έχετε το δικό σας, εγώ το παίρνω για πιο ευκολία. Μπορώ να κάθομαι εγώ μήνες, εβδομάδες, μήνες και να σκέφτομαι ότι θέλω καινούριο σπίτι και δεν θα αλλάξει τίποτα. Το στόχο, όταν σκεφτόμαστε, ζωγραφίζουμε μια εικόνα ότι θέλουμε ένα σπίτι, γράφουμε ποσό, κάνουμε πρόγραμμα, βήματα, τι πρέπει να κάνουμε και κάνουμε αυτά τα βήματα κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά το στόχο με το όνειρο. Γι' αυτό το όνειρό σας πρέπει να κάνετε στόχο. Και το πρώτο είναι καλό να κάνουμε στο πρώτο μήνα να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Αν δεν να καταφέρετε, μην αντιπλησίζεστε. Και εγώ δεν είχα φτάσει στην πρώτη εβδομάδα επίπεδο leader, γιατί μπήκα έτσι χαλαρά στην αρχή. Στο δεύτερο μήνα, σε 3 πιο άνεργους ανθρώπους που έχετε γράψει εσείς στην πρώτη γραμμή, να βοηθήσετε να φτάσουν στο επίπεδο leader και εσείς αυτόματα θα φτάσετε στο επίπεδο master. Δηλαδή, εμείς πάντα σκεφτόμαστε για την ομάδα μας, όχι για εμάς, για τους συνεργάτες μας και τους βοηθάμε να προχωρήσουν σε αυτούς που βέβαια επιθυμούν. Ναι. Κάποιοι επιθυμούν να γίνουν μόνο επενδυτές, τους αφήνουμε ήσυχα, ας να επενδύσουν. Και όταν ανεβαίνουν οι άνθρωποι μας, ναι, οι συνεργάτες μας, τότε ανεβαίνουμε και εμείς στο marketing. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Αυτό είναι φανερό και πιστεύω κατανοητό, γιατί αν έχετε μόνο πρώτη γραμμή που είναι όλοι οι επενδυτές, κάποιο καιρό θα έχετε εσείς τα ποσοστά από τις επενδύσεις του και μετά θα τελειώσει. Όσο πιο μεγάλο δίκτυο έχετε, όσο περισσότερο εσείς βοηθάτε στους συνεργάτες, όχι για
να κάνει τη συνέχεια την πρώτη γραμμή και εγώ μία σε τόσο σταματάω την πρώτη γραμμή να κάνω και συνέχεια δουλεύω με μόνο συνεργάτες, με τους ανθρώπους που φέρνουν συνεργάτες μου. Έτσι αναπτύσσω τη γραμμή, δυναμώνει τη γραμμή. Το δεύτερο, τι πρέπει να ξέρει να κάνει ο κάθε sponsors, και όχι μόνο να ξέρει να κάνει, αλλά και να κάνει η λίστα επαφών. Η λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της περιουσίας σας. Και είναι πολύ λάθος όταν κάποιος σκέφτεται, έχω εγώ επαφές στο κινητό, και αυτή είναι η λίστα επαφών, είναι εντάξει, εγώ τους βλέπω και αυτό. Δεν είναι έτσι, πρέπει να γράφουμε στο τετράδιο και εγώ πάντα δουλεύω με το τετράδιο, γιατί στο τετράδιο, εκτός από επαφές, από το τηλέφωνο και άλλα στοιχεία, μπορούμε να σημειώνουμε και κάποια, όχι μπορούμε, πρέπει να σημειώνουμε τα χαρακτηριστικά του, αυτά που μαθαίνει, δηλαδή σε κάθε ομιλία που μιλάτε, συμπληρώνεται κάποια πράγματα, τα ενδιαφέροντά του, τα όνειρά του, μπορείτε να σημειώσετε και χαρακτήρα ή κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι για σας, για να το θυμάστε και αυτόν τον άνθρωπο. Μην φιλτράτε τις επαφές σας, μην αποφασίσετε για αυτούς. Όταν ξεκινάμε το business, συνήθως ξεκινάμε από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε, που είχατε δει κάποτε, που είχατε μήπως σπουδάσει κάποτε μαζί, που δουλεύετε μαζί τους, απλά ανοίγουμε τη τράδιο και γράφουμε όλες τις επαφές. Το λιγότερο πρέπει να γράψετε 100, το λιγότερο. Αν ξέρετε περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Και μην το σκέφτεστε για αυτούς ότι αυτός δεν θα πάει, αυτός θα έρθει, αυτό να το γράψω, αυτό να μην το γράψω. Γράφετε όλους όποιον θυμάστε. Ακόμα και αν δεν θυμάστε το τηλεφωνό του, έχετε χάσει επαφή μαζί του πολλά χρόνια, πάλι τον γράφετε σε αυτή τη λίστα και όταν εμείς ξεσκεφτόμαστε για κάποιον, συνήθως αυτός ο άνθρωπος με κατά κάποιο τρόπο κάπου εμφανίζεται και κάπου τον βλέπετε και το θυμάστε τότε να ρωτήσετε το τηλεφωνό του. Και μην κάνετε προβλέψεις και υποθέσεις για αυτούς τους ανθρώπους αυτό που σας είχα πει. Δηλαδή, μην πειτάτε, όλοι μας είναι χρήσιμες. Καταρχήν, εμείς μπορούμε να κάνουμε και όταν ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος σίγουρα δεν θα πάει, καλά να κάνουμε προπόνηση σε τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, συνήθως το ξέρεις ότι αυτός δεν θα έρθει. Εντάξει, το κάνεις για προπόνηση, γιατί για να αποκτήσουμε κάποια εμπειρία, πρέπει να προπονηθούμε. Να δίνετε τις κάρτες σας και να μαζεύετε τις κάρτες. Από την εταιρεία εμείς μπορούμε να εκτυπώσουμε οι επαγγελματικές μας κάρτες. Θα σας δείξω την κάρτα μου. Εντάξει, εγώ έχω μπλε, εσείς σαν συνεργάτες απλές που θα έχετε άλλα χρώματα και μπορείτε να επιλέξετε, έχουμε διαφορετικά σχέδια. Και όπου πάω, δηλαδή σε κάθε τσάντα, στο πορτοφόλι μου, στο αυτοκίνητο, έχω παντού κάρτες, γιατί κάποτε και χρειάζεται. Δηλαδή, η Φιλιππίνη προχθές πήγα, έκανα φωτογραφίες για καινούργιο διαβατήριο. Έτσι. Και το δίνω την κάρτα για το ότι με τη τηλεφωνό μου λέω να... κάτι πιάσαμε κουβέντα ότι χρειάζεται κάποιες πληροφορίες ή δεν τον έχω πει τίποτα για την εταιρεία και το δίνω κάρτα. Και άνθρωπος κοιτάει και λέει, συγγνώμη, πού δουλεύετε στο ΣΕ, νομίζω το βλέπετε κάτι τρένα εδώ. Και το εξήγησα ότι αυτή είναι ένα αέρια τρένα, είναι καινούρια τεχνολογία και ψάχνουμε επενδυτές και ο καθένας μπορεί να γίνει επενδυτής σε αυτή τη τεχνολογία. Έχω εγώ και QR code που μπορεί να σκανάρει άνθρωπος και να δει το site κατευθείαν ή έχω και άλλα στοιχεία. Το βασικότερο πάντως, όταν έχετε κάρτα της εταιρείας, αυτό δείχνει την επαγγελματικότητά σας και δίνει ευκαιρία να το δώσετε πληροφορίες για την εταιρεία. Και επίσης να μαζεύετε τις κάρτες, και αν δεν έχει άνθρωπος κάρτα, απλά να μαζεύετε τα στοιχεία του για να μεγαλώνει τη συνέχεια τη λίστα επαφών σας. Δηλαδή, το τετράδιό σας πρέπει να βάλετε στόχο να μεγαλώνει συνέχεια λίστα επαφών, ώστε να μην τελειώνουν ποτέ.
Налине, кафемера перепоборите на епикинониите ме трија атома, вио трија, опуш катаферните, борите с тинархијке тешара, оша да не ихте мигали омада, мета мигалоните. И отан, отан ехите омада, тоте канонизите вио атома апо ти викја му листа ке апо една атомо се кафе, σε κάθε συνεργάτη μου να τον βοηθήσω, ναι, γιατί βοηθάμε να ανέβουν αυτοί να αναπτυχθούν. Η επαγγελματική σας κάρτα, το πρόσωπό σας, αυτό που σας εξήγησα, είναι το δείχνει ότι είστε επαγγελματίες άνθρωπος. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Και όταν μιλάμε, ρωτάμε τον άνθρωπο, να πούμε και αυτά τώρα, πώς κάνουμε ερωτήσεις, και χωρίζουμε τη λίστα μας σε υποψήφιους συνεργάτες και υποψήφιους επενδυτές. Μετά, επενδυτή μπορεί να γίνει συνεργάτης, τον αλλάζουμε, έτσι, στην άλλη λίστα. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να μην ξεχνάμε ότι με τις συνεργάτες, αυτοί που έχουν ενδιαφέρον να βγάζουν χρήματα από τώρα, να μην περιμένουν πότε η εταιρεία να μας δώσει μερίσματα και αυτά, να θέλω να είχε ανάγκη τώρα άνθρωπος, ναι. Είχε ανάγκη τώρα να τον βοηθήσω εγώ να βγάζει χρήματα τώρα. Το βάζουμε τέτοιο στόχο και επικοινωνούμε μαζί του συνέχεια. Μόνο αν ο άνθρωπος έχει κάποια αντίδραση και δεν θέλει να επικοινωνήσει, δεν πιέζουμε κανένα και να προχωράμε μόνο με αυτούς που επιθυμούν. Στις επενδυτές έχουμε chat εμείς στο Messenger, έχω chat, τώρα έβαλα για επενδυτές καινούριο chat στα ελληνικά στο Viber, έχω και στα ρώσικα δύο chat. Μπορείτε να βάλετε στα δικιά μου, μπορείτε να φτιάξετε τη δικιά σας, δεν με πειράζει. Πάντως και οι επενδυτές πρέπει μία σε τόσο να δίνουμε πληροφορίες. Παρόλο που το στέλνει η εταιρεία στο email, έχω τέτοιες επενδυτές που είναι σε αρκετά μεγάλο επίπεδο και δεν παρακολουθούν τα νέα που το στέλνει η εταιρεία και προχθές με ρώτησε, λέει, με στέλνει η εταιρεία και πόσο όγκο έχω στην εβδομάδα και λέω, δεν το πρόσεξες τόσο καιρό. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα στο τέλος μας λέει ότι έχετε τέτοιο κάνει όγκο σε αυτή την εβδομάδα και είναι 1,5 χρόνο αυτός ο partner δικό μου και έχει ομάδα μεγάλη και δεν έχει προσέξει τόσο καιρό. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Όταν λέει άνθρωπος όχι, μπορούμε να κάνουμε και άλλα 2-3 βήματα να τον ενημερώσουμε, αλλά να μην πιέζουμε κανένα. Γενικώς, εγώ θέλω να συνεργάζομαι με τους ανθρώπους όποιοι θέλουν μόνοι τους, παρά να επενδύσει, δηλαδή να πιέζω κάποιον, και μετά να μου πει κάθε μήνα να με ρωτάει πότε θα βγούμε στο ΙΠΕ, πότε θα βγούμε. Ναι. Κανένας δεν το ξέρει, γιατί υπάρχουν καμιά φορά απρόκλητα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Πάλι αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Άλλος βλέπει αριθμό σαν 9, άλλος σαν 6. Το αφήνουμε ελεύθερα για την άποψη. Όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο που δεν θέλει να επενδύσει, δεν θέλει να συνεργαστεί, μπορούμε να πούμε και έτσι. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίστε κάποιον που θα θέλει να κερδίζει χρήματα. Όταν ρωτάμε έτσι καταρχήν, ίδιος μπορεί να σκεφτεί γιατί να κερδίζει χρήματα αυτός και όχι εγώ. Και πάλι, αν δεν να σκεφτεί, μπορεί να σας δώσει κάποιους ανθρώπους που θέλουν χρήματα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα, πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι άνεργος, που ψάχνουν για δουλειά, που θέλουν χρήματα. Η εταιρεία μας δίνει τέτοια ευκαιρία και δεν εμείς τους βάζουμε κάτι άσχημα, δεν ενοχλούμε πολύ. Δηλαδή, σε μένα καμιά φορά παίρνουν κάποιες εταιρείες και τελικά από τότε τους είχα πει πόσες φορές ότι δεν θέλω αυτό το πρόγραμμα και με ξαναπαίρνουν και ξαναπαίρνουν, δηλαδή δεν το σημειώνουν, δεν ξέρω πώς γίνεται εκεί. Εμείς δεν ενοχλούμε έτσι ανθρώπους, ή το θέλεις ή δεν θέλεις,
άλλα δύο-τρεις φορές ρωτάμε και το αφήνουμε αν δεν επιθυμεί. Και απλά προχωράμε στους ανθρώπους που επιθυμούν. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Όπως δεν είναι ο καθένας μπορεί να γίνει γιατρός ή δικηγόρος, δεν είναι κάθε άνθρωπος να θέλει να γίνει επενδυτής ή δικτυώτης. Συγγνώμη αν δεν κάνω λάθος σε τόνο, καμιά φορά γίνεται. Δεν συναχωριόμαστε αν κάποιος δεν πάει μαζί μας. Δεν δίνουμε σημασία, απλά ψάχνουμε ανθρώπους δικούς μας. Ψάχνουμε ανθρώπους που θα επιθυμήσουν και να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους του. Όταν βλέπετε κοντά σας ήρθε άνθρωπος που είναι φυτικός, που έχετε ταιριάζει και πολλά πράγματα σας αρέσει, σίγουρα αυτός στο κύκλο του θα έχει τέτοιους ανθρώπους με παρόμοιους χαρακτήρες και με παρόμοιες σκέψεις, πώς να πω. Να το κάνετε μια τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό. Δείξτε το αυτό. Όταν βρίσκομαι συνεργάτη, λέμε, έλα να σου βοηθήσω, βάζουμε στόχο, βάζουμε αυτό, κάνουμε και γράφουμε λίστα και μετά παίρνουμε, εγώ παίρνω τηλέφωνο σε πρώτους τρεις ανθρώπους και κλείνω ραντεβού. Και να δεις πως δεν είναι δύσκολο. Τώρα αυτή τη στιγμή, εμείς που είμαστε ακόμα στην καραντίνα, συνήθως καλούμε στη παρουσίαση που κάνουμε κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα. Μήπως από το άλλο μήνα θα κάνουμε πιο αργά, 8.30, να μου πείτε εσείς πόσο βολεύει σε εσάς και στις συνεργάτες, μήπως να κάνουμε πιο αργά ή να αφήσουμε πάλι 8 η ώρα. Αυτό για το κάλεσμα θα το πω και άλλο, να μην καταστερώ σας πάρα πολύ. Δηλαδή, απλά παίρνουμε τηλέφωνο και το δείχνουμε ότι δεν είναι δύσκολο να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Και σιγά σιγά έρχεται και η εμπειρία. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Πάλι καλούμε τον άνθρωπο, κάνουμε παρουσίαση. Όποιος ξέρει, όποιος δεν ξέρει, είπα στη παρουσίαση που κάνουμε. Και μετά μιλάμε μαζί του και κάνουμε εγγραφή. Καταρχήν, εγγραφή στην εταιρεία δεν σας δίνει κάτι, δεν πιέζει το άνθρωπο κάτι, ότι πρέπει απαραίτητα να επενδύσει. Ο άλλος μπορεί να κάνει εγγραφή απλά μόνο να διαβάζει τα χαρτιά της εταιρείας, να κοιτάξει τα επενδυτικά πακέτα, δηλαδή η εγγραφή του δεν υποχρεώνει τίποτα άλλο. Και με τη φίλησή του να κάνει μετά επένδυση. Γι' αυτό δεν είναι δύσκολο να κάνουμε εγγραφή τους ανθρώπους. Προπονηθείτε με τους συγγενείς για παρουσίαση και κοιτάξτε, περιμένετε, είχα πάει στο άλλο βήμα και δεν έχω καταλάβει. Α, όχι. Ναι, ίδιο βήμα, συγγνώμη. Προπονηθείτε, όταν κάνουμε παρουσίαση, να προπονηθείτε με συγγενείς. Παρόλο που να ξέρετε ότι δεν το θέλουν αυτοί, απλά να σας πούνε τα λάθη που κάνετε όταν κάνετε παρουσίαση, κάπου να σας διορθώνουν ή κάτι. Και αυτό θα είναι για προπόνηση δική σας. Γιατί για να κάνουμε κάποια δουλειά, πρέπει να κάνουμε προπόνηση. Αν να κοιτάξετε αθλητές για να βγουν αυτοί στο κόσμο, να δείξουν το άθλημα, πόσο καιρό προπονιούνταν. Δηλαδή και εμείς το ίδιο πρέπει να κάνουμε προπόνηση και οι συγγενείς δεν θα σας κρίνουν αυστηρά. Αν θα πάτε κατευθείαν στο άνθρωπο να πει, λέτε ότι αυτός έχει χρήματα, αυτός θα επενδύσει και να πάμε να τους λέμε μπορούμε να τον χάσουμε σαν πελάτη αν δεν έχετε προπονηθεί στην αρχή. Στο τρίτο βήμα που πρέπει να ξέρει να κάνει σπόνσορας είναι προγραμματισμός χρόνου. Πρέπει να ξέρει να κάνει και πρέπει να κάνει. Το ξέρω ότι δεν μας αρέσει, δεν έχουμε μάθει, αλλά κάθε Σάββατο περίπου ή κάθε Παρασκευή πρέπει να ανοίγουμε ημερολόγιο και να κάνουμε πρόγραμμα για την εβδομάδα. Για να αφήνουμε χρόνο για την οικογένεια, να αφήνουμε χρόνο για την εργασία, αν έχετε εργασία, και να
βάλουμε πιο ποιες ώρες να κανονίζετε, να ορίζετε ώρες, όταν να μην σας ενοχλεί κανείς, αλλά εσείς να κάνετε τηλέφωνα στις συνεργάτες. Να εργάζεστε συστηματικά, γιατί αν θα κάνετε μέρα παραμέρα, πάλι θα σαν να ξεκινάτε από την αρχή. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να κάνουμε καθημερινά και βέβαια με κάποιο ρεπό, πρέπει την Κυριακή. Στο τέταρτο βήμα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πρόσκληση, γιατί και σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Στη πρώτη επαφή πρέπει να δημιουργήσουμε θετική εντύπωση στο συνομιλητή. Η κλίση είναι μια αρχή, δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Μετά δεν χρειάζεται στην αρχή να έχετε σενάριο, μετά θα είναι όλα στο κεφάλι σας. Αλλά όταν κάνουμε σενάριο, απλά κοιτάμε έτσι σαν πλάνο, έτσι κάνουμε. Όχι όλες τις λέξεις. Υποστηρίξτε τη συνομιλία, να δείτε τι ενδιαφέρει το άτομο, να ρωτάτε τα ενδιαφέροντά του και να απαντάτε στις ερωτήσεις του. Αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας, ρωτήστε τη γνώμη τους για την εταιρεία, περισσότερο να ακούτε. Όταν μιλάμε μετά, όταν είδε άνθρωπος την εταιρεία, να ακούτε τη γνώμη του, μπορεί να σας πει και κάποια οικογενειακά πράγματα πάλι να ακούτε και να σημειώνετε χαρακτηριστικά πράγματα για τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να είναι και ενδιαφέρον ότι έχει παιδιά, ποια ηλικία, δηλαδή θα χρειαστεί αυτός ο άνθρωπος στο μέλλον να σπουδάσει παιδιά ή να φτιάξει κάποια υπηρεσία για τα παιδιά ή διάφορα πράγματα, με καταλάβατε περίπου, έτσι. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η θετική ενέργεια μεταδίδεται. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Σας είχα πει, όταν κάποιος αρνείται, μπορείτε να κάνετε και άλλα μερικές προσπάθειες, 3-4, αυτό βλέπετε εσείς μόνοι σας. Το σημειώνετε στο τετράδιο, δεν σήκωσε τηλέφωνο ή αρνήθηκε. Όταν κατευθείαν αρνήθηκε, μπορείτε να ρωτήσετε, όχι να ενοχλείτε πάλι, αλλά να ρωτήσετε αν αυτός συμφωνεί για να τον στέλνετε κάποιες πληροφορίες της εταιρείας. Πώς αναπτύσσει την εταιρεία και αυτά. Μήπως να συμφωνήσει και να τον στέλνετε στο mail ή κάπως αλλιώς, Viber, όπως επιθυμείτε. Βάλτε το εαυτό σας στη θέση του, να σκέφτεστε πώς θα αντιδράσατε εσείς αν είστε στη θέση του. Θυμίστε πώς ήσασταν εσείς στην αρχή όταν ξεκινάγατε δικτυακό και ή όταν σας πρώτη φορά ακούσατε για την εταιρεία. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία, σας ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Δηλαδή, λίγα λόγια να πείτε για εσάς, αλλά περισσότερα να ακούτε για αυτόν τον άνθρωπο και να το λέτε αυτά που συμφέρει για αυτόν τον άνθρωπο, τα συμφέροντά του να βρείτε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να σημειώνουμε, όπως το είπα, αν έχει αυτός παιδιά, τον συμφέρει να επενδύσει από τώρα για να έχει, για να φτιάξει μέλλον στα παιδιά του, να βοηθήσει, να κάνει κάτι για στα παιδιά του. Δηλαδή, και αυτός είναι μάλλον ο λόγος που μπήκα εγώ στην εταιρεία, γιατί σκεφτόμουν που έχω 3 παιδιά, πώς να τους κάνω... κάπως να τους, κάτι να τους χαρίσω, κάποιο εισόδημα, έτσι, κάποια υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πείτε τον ευχαριστώ. Ή αρνείτε, ή να πει, και όταν ναι, λέει, εννοείται να πείτε ευχαριστώ, και αν αρνείτε πάλι, το λέμε ευχαριστώ. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Αυτό έρχεται με το καιρό και σιγά σιγά να αποκτήσετε. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην τον διακόπτετε. Να θυμάστε, κανείς δεν αγαπάει όταν τον διακόπτουν. Δεν είναι ωραίο. Και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν να μιλήσουν. Και όταν είστε καλοί ακροατής και
Άλλοι σας παίρνουν τηλέφωνο να τον πούν τα προβλήμά τους ή κάτι άλλο. Επιθυμούν να συνεργάζονται μαζί σας, το νιώθουν από εσάς κάποια υποστήριξη. Ναι. Δεν απαιτούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι, κάπου θα έχουμε και όχι, είναι στο πρόγραμμα και κάποιος να επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας. Απλά εμείς ψάχνουμε όποιος να πει ναι. Είναι η δουλειά μας να βρούμε. Θέση στη συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις είναι ερωτήσεις που, και η λέξη του λέει ανοιχτές, είναι διαφορετικές, πώς σκεφτείτε εσείς, απλά για να προχωρήσετε την ομιλία, συνομιλία ή να μάθετε περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο και να σημειώνετε ή κάτι για να σκεφτείτε πώς να προχωρήσετε, κάτι θέλετε να σκεφτείτε. Χρησιμοποιήστε διερευνητικές ερωτήσεις όταν περίπου είπατε για την εταιρεία, το κατάλαβες καλά, τι ταχύτητα έχουν τα τρένα, ναι. Πού φτιάχνονται δοκιμαστικοί χώροι, τι κατάλαβες, πες μου. Δηλαδή, για να καταλάβουμε περισσότερα πώς μας κατάλαβε άνθρωπος. Μπορεί να έχει πολλές ερωτήσεις αυτές. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση. Συνήθως αυτό, αν θέλετε να σας βοηθήσω, πάντα κλείνουμε επόμενο ραντεβού. Η πάντα συζήτηση πρέπει να τελειώνει με το κλείσιμο επόμενο ραντεβού. Αν δεν είναι η πρώτη συζήτηση, ρωτάτε αν να βοηθήσετε να ανοίξετε έναν λογαριασμό στην εταιρεία. Δηλαδή, να ανοίξουμε back office που μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, ρωτάμε και άλλα πράγματα για εταιρεία. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάζετε από το χαρτί. Αν διαβάζετε από την αρχή, δεν θα ακούγεστε φυσιολογικά, σαν ρομπότ θα είναι η ομιλία σας. Και ο άλλος θα καταλάβει ότι διαβάζετε. Και πάλι είναι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και μόνοι σας να καταλαβαίνετε μετά σε ποιον τι να ρωτήσετε αυτό. Έρχεται με την εμπειρία. Στο πέμπτο βήμα πρέπει να μάθουμε να κάνουμε παρουσίαση. Η αυτοπεποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας. Τι πρέπει γι' αυτό? Να μπαίνετε στη παρουσίαση, να ακούτε τη παρουσίαση όταν κάνουμε την κάθε Τρίτη. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Έχουμε και φυλάδια, όποιος χρειάζεται μπορώ να δώσω εγώ. Έχουμε και υλικό πολύ μέσα στο site μας. Καταρχήν έχουμε κάπου 6 landing με το link δικό σας, που μπορείτε να στείλετε ανάλογα το χαρακτήρα του άνθρωπου. Ναι. Έχουμε eco landing, έχουμε landing που δείχνει τεχνοπάρκο στα 36 μοίρες. Έχουμε να κοιτάξετε όλα τα link για να καταλάβετε ή να διαλέγετε όποιος σας αρέσει. Υπάρχουν και άλλα, μπορείτε να παραγγείλετε τη φυλάδια, το βιβλίο από την εταιρεία και άλλα πράγματα. Και είπαμε κάρτες. Επίσης, μπορούμε να εκτυπώνουμε ημερολόγια, στυλούς, τσάντες, ό,τι επιθυμείτε, μας δίνει η εταιρεία, έτοιμα μακέτα, απλά να το εκτυπώνουμε. Η διάρκεια της παρουσίασης, η μικρή παρουσίαση διαρκεί 15 λεπτά, η μεγάλη 45. Παραπάνω δεν συνιστώ, γιατί τελικά όταν είναι πρώτη επικοινωνία, πρώτη παρουσίαση, ο άνθρωπος περισσότερα από μισά, 80% πράγματα θα το ξεχάσει. Καλύτερα να του πείτε λιγότερα και να στείλετε υλικό στο σπίτι του, στο email του, που με την ησυχία να κοιτάξει, μήπως κάποια πράγματα να κοιτάξει και 2 και 3 φορές για να καταλάβει, παρά να το πείτε όλα εσείς και να κουραστεί να σας ακούσει. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το καλεσμένο και για τα όνειρά του. Και στο σημειώνομα απαραίτητα τα όνειρά του, γιατί τον βοηθάμε να προχωρήσει
προς αυτό το όνομα. Βοηθάμε το όνειρο του να γίνει στόχος. Η εξωτερική εμφάνιση σας, η εξωτερική εμφάνισή σας επηρεάζει την προσοχή των ακροατών. Αυτό είναι φωνή, το βλέπετε και εδώ από την φωτογραφία, πώς πιο καλύτερα να ακούσατε εσείς, αν θα βγει και μπροστά ένας άνθρωπος με σορτσάκι, βέβαια, να σκεφτόσαστε όλη την παρουσίαση πώς βγήκε αυτός μπροστά μου και δεν θα τον ακούτε. Αυτό πιστεύω κατανοητό. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως κάνουμε σενάριο και τηλεφωνική συνάντηση, έτσι και το επαγγελματική μετά στη παρουσίαση. Κάντε σύγκριση. Σύγκριση έχουμε μέσα στο site μας. Να κάνουμε σύγκριση τη μεταφορά Skyway με άλλα οχήματα που κερδίζει παντού Skyway σε πολλές φορές. Και μπορούμε να κάνουμε σαν δικτυακό marketing, σαν δικτυακή εταιρεία. Όχι marketing, marketing δεν μας πειράζει, εμείς έχουμε κλασικό marketing, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι εύκολο, αλλά το βασικότερο σαν δικτυακή εταιρεία. Και να σας πω τη διαφορά. Οποιαδήποτε δικτυακή εταιρεία, ούτε αυτό με κάποιο προϊόν, συνήθως προϊόν ή ταξίδια, ο άνθρωπος που είναι πολιτής, είμαστε όλοι πολιτές, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάτι, ακόμα και ο δάσκαλος είναι πολιτής, ναι, πουλάει τη διδασκαλία του. Όλοι είναι απλοί πολιτές, γιατί μόλις να σταματήσει να πουλάει το προϊόν του, θα σταματήσει το εισοδήματά του. Σε μας, στην εταιρεία μας, δεν είμαστε πολιτές. Είμαστε και πολιτές, αλλά το βασικότερα, είμαστε ιδιοκτήτες. Συγγνώμη. Δηλαδή, εμείς έχουμε μερίδια της εταιρείας σε ιδιοκτησία. Δηλαδή, κάποιο μέρος της εταιρείας μπορεί να είναι ένα χίλιοστο, ακόμα πιο μικρότερο, ανήκει σε μένα. Ανήκει σε μένα. Και εγώ κάνω με αυτό το μέρος της εταιρείας ό,τι θέλω. Μπορώ να δώσω στα παιδιά μου, μπορώ να χαρίσω στους άλλους. Αυτό το μέρος της εταιρείας να μου δίνει πάντα εισόδημα. Και δεν να χαθεί. Και το βασικότερο αυτό, ότι εμείς μεταδίνουμε στα παιδιά μας. Ναι, στα εγγόνια μας. Και αυτοί θα παίρνουν ακόμη περισσότερα παρά να παίρνουμε εμείς. Γιατί αυτή είναι η καινούρια τεχνολογία και πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι θα χτίζουμε ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι χρήσιμο πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι, εμείς έχουμε διαφορετικές είδες μεταφοράς. Βλέπετε, μέχρι τώρα έχουμε φτιάξει 12 και περιμένουμε και άλλα 2. 13 τώρα είναι έτοιμο και unicorn. 13 είδος μεταφοράς έχουμε φτιάξει. Και κάθε είδος είναι για κάποιον διαφορετικό πιλάτη. Ξεκινάει από πιο απλό δρόμο, πιο εύκολο, πιο ελαφρύ, μέχρι το πιο βαρύτερο. Και αυτό κάνουμε σύγκριση. Αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα. Όταν σε άλλη εταιρεία άνθρωπος, Φιλιππίν κάποια εταιρεία με κάποια προϊόντα, υγείας ή κάποια άλλα, μόλις να σταματάει να κάνει πωλήσεις και να σταματήσει να κάνει δίκτυο, θα σταματήσει και το εισόδημά του. Σε εμάς, εμείς δουλεύαμε τώρα μερικά χρόνια και μετά έχουμε και μερίσματα που να μας δίνουν όλη τη ζωή τα εισοδήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό σημείο. Αν ξέρετε και ανθρώπους δικτυωτές, εξηγήστε τους αυτό για να εκτιμήσουν. Κάντε ερωτήσεις με απαντήσεις ναι. Ξέρετε, κάποιοι ψυχολόγοι λένε ότι όταν άνθρωπος να πει 7 φορές ναι, αυτός δηλαδή δικός σας άνθρωπος γίνεται. Συμφωνεί σε όλα μετά. Δηλαδή, σου άρεσε τη τεχνολογία, ναι. Θα ήθελες και εσύ να πηγαίνεις να κάνεις βόλτα με αυτά, ναι. Θα ήθελες να έχουμε μέσα στη χώρα μας αυτά.
Και ήθελες να σκεφτείτε, να σημειώσετε αυτές τις ερωτήσεις που είναι με ναι. Και μετά τελειώνουμε να κάνουμε εγγραφή στην εταιρεία. Εννοείται να πει ναι. Όταν τόσες πολλές φορές είπε ναι, θα συμφωνήσει και στην εγγραφή. Να κάνουμε, να επιλέξουμε το πακέτο σου τώρα. Ναι, αυτές είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι δικτυώτες που στην ομιλίες. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνική το VMN φραγλίνο. Αυτό όταν παίρνουμε, όταν άνθρωπος βλέπετε ότι έχει κάποια πράγματα που τον εμποδίζουν να πάρει απόφαση, βλέπει κάποια αρνητικά, το συμφωνείτε να κάνετε, να γράφετε εσείς τα θετικά της εταιρείας και αυτό στο άλλο χαρτί τα αρνητικά. Μπορείτε να κάνετε και αυτό μέσω ίντερνετ, να γράφετε στο chat και μετά στη μία στιγμή το στέλνετε ένα στον άλλον, μέσα στο chat, έτσι. Πρέπει όμως να προετοιμαστείτε να έχετε θετικά της εταιρείας τουλάχιστον 15. Γιατί αν γράψει αυτός 4-5, συνήθως δεν ξεπερνάνε, να είστε 3 φορές περισσότερα ή τουλάχιστον να έχετε 2 φορές περισσότερα. Για όπως το βλέπετε εδώ, ζυγαριά, για να πάνε ζυγαριά προς θετικά της εταιρείας. Ναι, τα καλά που έχουμε και έχουμε πάρα πολλά καλά και στο marketing και στο... και σαν εταιρεία περισσότερο. Μπορείτε να σκεφτείτε αυτό. Πάντως, αυτή η τεχνική είναι πάρα πολύ καλή. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και προοπτικές της επενδύσης στο έργο μας. Δηλαδή, τα δική σας προοπτικές. Πώς το βλέπετε εσείς την εταιρεία σε μερικά χρόνια. Πώς να σας βοηθήσει στα γεράματα. Ναι? Όταν θα έχετε και άλλη σύνταξη, που δεν ξέρετε, ο κράτος συνέχεια μειώνει εδώ συντάξεις στους ανθρώπους, εσείς θα έχετε και άλλο εισόδημα που δεν θα φοβάστε. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Οι άνθρωποι, σε όλους τους ανθρώπους αρέσει φως, αρέσει ήλιο και αρέσουν ανθρώποι που μεταδίνουν ζεστασιά. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι καλύτερη μεταφορά, αλλά αν δεν ξέρετε να το οδηγήσετε, δεν θα πάει πουθενά. Αν δεν ξέρετε να οδηγήσετε αυτοκίνητο, δεν μπορείτε να το κουνήσετε και αν δεν ξέρετε να δουλέψετε στο δικτυακό marketing, δεν θα προχωρήσετε και να απογοητευτείτε. Γι' αυτό να είστε πιο κοντά με το σπονσορά σας. Αν ο σπονσορας της πρώτης γραμμής δεν δουλεύει, να βρίσκετε μέχρι πάνω ψηλά το σπονσορα που εργάζεται. Ή να επικοινωνείτε μαζί μου για να έχουμε συνέχεια επαφή. Δηλαδή, πρέπει να ζεσταίνουμε ένας τον άλλον και να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίζει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη πελατών προς εσάς. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε να σας εμπιστέψουν ανθρώποι. Μόνο έτσι να επενδύσουν. Είναι τώρα τέτοια εποχή ότι παντού έχει κοροϊδία. Είναι πάρα πολλά. Ακόμα και κράτος μας κλέβει. Ναι. Ξέρετε ότι έχουν κόψει οι συντάξεις τους ανθρώπους. Έχουν έχουν χάσει ανθρώποι και αλλού λεφτά. Συνέχεια παίρνουν ανθρώποι τηλέφωνο και τους προτείνουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε να έχουν εμπιστοσύνη οι άνθρωποι, οι πελάτες, τότε θα, και μετά θα έρχονται τα χρήματα. Όχι να σκεφτείτε για τα εισόδημα. Πρώτα να σκεφτόσαστε, σας είπα, για τις πελάτες σας και για συνεργάτες σας. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στον συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και ενδιαφέροντά του. Γι' αυτό και σας είπα να σημειώνουμε στο τράδιο τι τον ενδιαφέρει περισσότερα και βλέπετε τι πρέπει να τον στείλετε. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Αν δηλαδή συνεργάτης σας παίρνει και δεν σας βρίσκει ποτέ διαθέσιμο για να τον βοηθήσετε, για να επικοινωνήσετε, βέβαια δεν θέλετε να πει
Πιο δίκτυο να χτίζω, αφού αυτό δεν μου δίνει σημασία. Πιστεύω ότι με καταλαβαίνετε σε αυτό. Η στρατηγική και η τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Όταν διατηρείτε αυτά τα πράγματα που σας είπα, στόχους, λίστα επαφών και συνέχεια να προχωράτε, δηλαδή συνέχεια βήματα καθημερινά, τότε θα είστε διαφορετικός από τους άλλους δικτυωτές, να ξεχωρίζεστε και, ξέρετε, οι περισσότεροι μπαίνουν στο δικτυακό, δεν είναι για το προϊόν, μπαίνουν για το συνεργάτη. Το λένε, με αυτό το συνεργάτη θα πάω, γιατί να μου βοηθάει. Έτσι, αυτό να θυμάστε. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν δίνετε πληροφορία, τελικά όταν βλέπει ο άνθρωπος παρουσίαση, μέσα σε ένα 12ωρο ή 24ωρο πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του. Αν περνάει περισσότερο χρόνο, αυτός ξεχνάει, δηλαδή αν στο πρώτο 24ωρο έχετε 70% επιτυχία, ότι αυτός θα γίνει επενδυτής ή συνεργάτης. Αν αφήνετε 4 μέρες ή παραπάνω, ήδη έχει κρυώσει και μπορεί να ξεχάσει. Ακόμα και τον άρεσε στην αρχή η εταιρεία, μετά άφησε και το ξεχνάμε. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε σημασία στους ανθρώπους στην αρχή κατευθείαν, μετά από την παρουσίαση, μετά όταν πρώτη φορά έμαθε για την εταιρεία, να τον ενοχλούμε λιγάκι. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Μην το κάνετε ότι μόνο τον είπατε παρουσίαση και τον αφήσατε μετά, ότι αυτό το πρέπει να επικοινωνήσουμε πάλι και αυτή τη δεύτερη επικοινωνία έχει επιτυχία. Στο 7ο βήμα, η γνώση σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Ναι, όσο περισσότερα, αν δεν θα έχετε γνώση για την εταιρεία, θα φαίνεται αυτό. Αν έχετε, πάλι θα φανεί στα επιχειρηματά σας. Οι πιο κοινέ αντιρρήσεις μπορεί να πούνε ότι είναι πυραμίδα, ότι δεν έχω χρήματα, η γυναίκα μου δεν το θέλει. Πρέπει να ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιρρήσεις. Να σας πω αυτά τα συνηθισμένα τρία. Το πυραμίδα είναι όταν η εταιρεία δεν έχει προϊόν. Όταν μεταδίνονται χρήματα από πάνω, από κάτω προς το πάνω. Αλλά σε σύστημα πυραμίδας, δηλαδή, δουλεύει και κράτος, δουλεύει και κάθε επιχείρηση. Σε εμάς δεν είναι η πυραμίδα. Είναι, καταρχήν, έχουμε προϊόν. Και δηλαδή υπάρχουν πυραμίδες νόμιμες, όπως είναι κράτος και επιχείρηση, και υπάρχουν παράνομες που δεν έχουν προϊόν, απλά μετακινούνταν τα χρήματα. Έτσι. Σε εμάς, εμείς έχουμε προϊόν, εμείς χτίζουμε, εμείς δημιουργούμε καινούρια τεχνολογία και μάλιστα πάρα πολύ ωραία. Ποτέ δεν είναι ότι ποιος σας έγραψε θα είναι ανώτερός σας. Πάντα υπάρχει κάποια δικιά μου, ακόμα και χθες που ήρθε άνθρωπος, μπορεί να με προσπειράσει. Εγώ είμαι μόνο expert, αυτός μπορεί να γίνει top expert. Ή sky expert, ακόμα που είναι ψηλά. Ναι. Ο καθένας πάντα μπορεί να προσπειράσει εμένα. Αν δεν έχει η γυναίκα μου δεν θέλει, απλά κλείνει τη ραντεβού να είναι και η κυρία του μαζί, ή αλλιώς η γυναίκα δεν θέλει ο άντρας, να είναι μαζί και να σας ακούνε ή να παρακολουθήσουν μαζί παρουσίαση. Όταν δεν έχει χρήματα, το λέμε, γι' αυτό και δεν έχεις, γιατί δεν το κάνεις πουθενά επενδύσεις. Πώς να έχεις χρήματα αν δεν έχεις πηγές εισοδήματος? Κάθε άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται πρώτα για πηγές, είναι γι' αυτό πολύ καλά να ακούσει Ρόμπερτο Κιοσάκη, που εξηγεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε πάντα πηγές από πού να έρχονται χρήματα, για να είμαστε, να ζούμε πιο εύκολα, χωρίς να σκεφτόμαστε τι να φάμε αύριο. Και δεν είναι μόνο για να φάμε, έτσι. Εγώ το λέω πολύ απλά για να καταλάβετε. Μη φοβάστε τις συντηρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε ατόμου έχετε στο ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Δηλαδή, το δείχνει ότι ενδιαφέρεται απλά, έχει κάποιο φόβο, κάποιο φοβάται. Πρέπει να τον βοηθήσουμε.
Και πώς να χτίζουμε την ομάδα μας ή στο βάφος ή στο πλάτος. Εννοείται ότι όταν κάνουν στη πρώτη γραμμή γράφουμε ανθρώπους, όπως βλέπετε δεξιά, κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι επενδύσεις από αυτούς τους ανθρώπους και ο άνθρωπος θα απογοητευτεί και να φύγει, λέει, δεν δουλεύει δικτυακό marketing, ναι, δεν έχω εισόδημα. Πρέπει να βοηθάμε στους ανθρώπους, στους συνεργάτες που επιθυμούν να κάνουν δίκτυο, να επιθυμούν να βγάζουν χρήματα, να τους βοηθάμε να αναπτύσσονται και να δουλεύουμε στο βάφος τουλάχιστον τρίτης γραμμής. Εγώ να σας πω, δουλεύω στο βάφος και όχι μόνο τρίτης, καμιά φορά και πέμπτης και έκτης γραμμή. Κάνω και εγγραφές και υπαλήφευση, τους βοηθάω. Και όποιος στη γραμμή μου ξέρουν ότι ποτέ δεν του λέω όχι αν μου ζητήσουν να κάνω επαλήψεις σε κάποιον. Επίσης, πρέπει να δουλέψουμε όχι απλά να βοηθάμε, αλλά να δουλέψουμε να τους μάθουμε να κάνουν στόχο, να κάνουν λίστα επαφών, να κάνουν τηλέφωνα, αυτά που είχα πει και νωρίτερα. Και βασικότερα να τους βοηθάμε να έρχονται στα webinar, να τον παίρνουμε τηλέφωνο, σήμερα έχει webinar, έλα βγες το να ακούσεις, αυτό ανάβει. Ξέρετε, όταν και εγώ φεύγω διακοπές, ξεχνάω λίγο την εταιρεία, χαλαρώνω. Μόλις ανοίγω το βίντεο, ανοίγω κάποιο webinar, πάλι ανάβουμε, μου έρχεται η επιθυμία να πω και στους άλλους ανθρώπους και έτσι δηλαδή πρέπει να ζεσταίνουμε το εαυτό μας. 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Δηλαδή, όλη η επανάληψη, αυτή που πρέπει να κάνουμε με κάθε άνθρωπο που μπαίνει στην ομάδα σας, έχουμε 4 βήματα. Το πρώτο, πρόσκληση για την παρουσίαση. Στο δεύτερο βήμα είναι η παρουσίαση της εταιρείας. Στο τρίτο βήμα, τηλεφώνημα, μετά από την παρουσίαση ή μετά υποστήριξη. Εγώ καμιά φορά δουλεύω λίγο διαφορετικά, δηλαδή όταν στο τηλέφωνο αντί για παρουσίαση, του στέλνω πληροφορίες για την εταιρεία και το site και μετά απαντώ στις ερωτήσεις, πάντως πάλι επικοινωνώ μαζί, το βασικότερο να κάνει την επικοινωνία. Και η υποστήριξη βέβαια συνέχεια στέλνουμε πληροφορίες και μία σε τόσο παίρνουμε τηλέφωνο. Αυτά τα βήματα, αν θα κάνετε με κάθε άνθρωπο που έχετε στην λίστα σας, σε λίγο καιρό θα μεγαλώσει, δηλαδή θα μάθετε και εσείς να κάνετε αυτά τα βήματα συνέχεια, να σας φαίνεται πάρα πολύ εύκολα και με κάθε προσπάθεια μεγαλώνει ομάδα σας καταρχήν και μεγαλώνει πιο εύκολα μετά καλείτε, δηλαδή γίνεστε πιο επαγγελματίες εσείς στο κάλεσμα. Προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Απλά αυτό το κύκλο επανάληψης κάνουμε με κάθε άνθρωπο και με αυτό μεγαλώνει ομάδα. Και τελειώνουμε με τα λόγια «You win the world's wins» ή αλλιώς που να πω εγώ καλύτερα «Η ομάδα μου κερδίζει, εγώ κερδίζω». Εγώ έτσι το μου αρέσει περισσότερα και να σας πω λίγο, 2 λεπτά για ακόμα να σας πάρω για το τρέχοντας προσφορά, αυτή η προσφορά που έχουμε τώρα. Έχουμε τώρα κουπόνια, δηλαδή προσφορά μέχρι 18 Απρίλη, αλλά θέλω να πιστέψω, να ελπίζω ότι να δώσουν και άλλη μια εβδομάδα. Πάντως, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε κουπόνια μέχρι 18 Απρίλιο. Οι περισσότεροι συνεργάτες έχουν κουπόνια 2 ή P2 για πακέτα που διπλασιάζονται. Αυτό ισχύει, αυτό το κουπόνι μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο στα πακέτα από 1.000 δολαρίων. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε με δόσεις 100 δολάρια το μήνα. Συγγνώμη, να σας πω, όσο εγώ τώρα λέω για κουπόνια, αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε εδώ στο chat. Ναι, για να μην χάνω χρόνο δικό σας μετά, για να τελειώνουμε, έτσι, γιατί πέρασε μία ώρα. Λίγο καταστέρησα. Δηλαδή, ξαναπώ, αυτό το στη μέση κουπόνι EP2
διπλασιάζει τα μερίδια στα πακέτα που έχετε στο back office. Και μπορείτε όμως να χρησιμοποιείτε αυτό το μόνο σε πακέτα, ξεκινάει από 1.000 δολάρια συνολικά. Δηλαδή με δόσεις 100 δολάρια το μήνα. Το κουπόνι επί 1,5 μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα πακέτα από, νομίζω, 250. Εγώ δεν έχω τέτοιο κουπόνι. Αυτό αυξάνει μόνο 50%. Ναι. Το κουπόνι επί 2 αυξάνει 100%. Επί 1,5 50%. Και όποιοι καινούργοι μπαίνουν τώρα και δεν είχαν κάνει ακόμα καθόλου επένδυση, τους δίνουν πάλι αύξηση κατά τις 10% με το κουπόνι 1,1. Αυτά τα κουπόνια μπορούμε και να χαρίσουμε. Δηλαδή, έχουμε ο καθένας από 2 κουπόνια. Κάποιος να κάνει όσο μπορείτε να αποκτήσετε και περισσότερα. Αν γράφετε, ανθρώπους μπορεί να σας δώσουν και άλλα κουπόνια. Ή αν παίρνετε πακέτο δικό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εσείς, μπορείτε να χαρίσετε σε ανθρώπους στην πρώτη γραμμή. Μόνο στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, τώρα έχω κάποιον συνεργάτη που γράφτηκε χθες. Αυτός τον δώσανε 1,1. Εγώ τον χάρισα κουπόνι επί 2. Για να κάνει επένδυση 100 δολάρια το μήνα. Ναι, μόνο ισχύει για αυτό πακέτο. Τώρα να σας πω λίγο εδώ που έχω σημειώσει. Συγγνώμη. Οπότε εδώ έχω 1,5. Ξεκινάει από 200 δολάρια επένδυση. Το 2 επί 2 από 1.000 δολάρια επένδυση. Αυτά σας δίνουν, συγγνώμη. Αυτό η εταιρεία σας δίνει. Αν τώρα αυτή η εβδομάδα να κάνετε επένδυση σε αυτά τα πακέτα, σας δίνει και άλλα κουπόνια. Αν θα κάνετε τώρα επένδυση για 25.000, σας δίνουν 3 κουπόνια και άλλο δώρο για να επενδύσετε. Και λοιπά. Αυτά μπορείτε όλα να κοιτάξετε στο back office και όποιος, δηλαδή, παρόλο που δεν έχει με ελληνικά, μπορείτε να μεταφράσετε με το Google ή να ρωτήσετε εμένα, και αυτό εγώ γρήγορα έκανα μετάφραση στο Google και μήπως δεν είναι τόσο ακριβή μετάφραση. Πάντως είναι λίγο χρόνο που μας δώσανε, μόνο μία εβδομάδα, πιστεύω να μεγαλώσει και άλλο. Αυτά είναι. Μπορείτε να αποκτήσετε σαν δώρο όταν κάποιος να σας χαρίσει, μπορεί να σας δώσει εταιρεία για όγκο της δομής σας. Αυτό για ποιο λόγο σας δίνουν. Και εγώ εδώ φωτογραφία από το back office που έχω συν 100%, δηλαδή επί 2 κουπόνια. Είχα κάνει προχθές. Αυτό εδώ γράφει. Τα κουπόνια επί 2 μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε προσφορές άνω το 1.000 δολάρια και κουπόνια επί 1,5 άνω από 500 δολάρια. Τώρα βρήκα. Συγγνώμη, σήμερα κουράστηκα λίγο και το έχω ξεχάσει που είχα βάλει. Τώρα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να δω αν δεν βλέπω να γράψετε κάτι. Αν θα έχετε και κάποιες ερωτήσεις, καλέστε με στο τηλέφωνο.